Γεια σας. Είμαι ο Μπαμπής και αυτό είναι το Freedom of Press. Σήμερα θα λαϊκίσουμε. Και το λέμε αυτό διότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέα Δημοκρατίας θεωρούν λαϊκισμό τη συζήτηση περί των χρεών των κομμάτων του. Το 2024 οι οφειλές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με βάση τους ολογισμούς του 2023 τα τραπεζικά τους δάνεια ανέρχονται ήδη σε 920 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 475 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη Νέα Δημοκρατία και 445 στο ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος όμως που στο σημερινό μας ρεπορτάζ εστιάζουμε στα οικονομικά του Πασόκ είναι διότι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Πασόκ και Πασόκ κίνημα αλλαγής που ξεκίνησε το 2018 ως πολιτική συνεργασία με το όνομα Κίνημα Αλλαγής δείχνει ότι το παλιό Πασόκ εξελίσσεται σε μια «bad bank» που μαζεύει όλα τα χρέη και το Πασόκ κίνημα αλλαγής σε ένα όχημα ειδικού σκοπού για διαφυγή προς το μέλλον όχι μόνο χωρίς κανένα βάρος αλλά και με πλεονάσματα στα ταμεία. Πριν δούμε αναλυτικά τα οικονομικά των δύο ΠΑΣΟΚ, α ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω των σφραγίδων των κομμάτων στις οικονομικές καταστάσεις. Τον Μάρτιο του 2018 πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής ενός νέου τότε ενιαίου φορέα της κεντροαριστεράς με τη συμμετοχή και του ΠΑΣΟΚ και εκεί παρουσιάστηκε το έμβλημά του που ήταν ένα ρόδο, όπως φαίνεται και στη σφραγίδα στον ισολογισμό του 2019. Το Μάιο του 2022 επί Προεδρία Νίκο Ανδρουλάκη, σε σοκοματικό δημοψήφισμα, αποφασίστηκε η μετονομασία το του κόμματο σε Πασόκ Παύλα Κίνημα Αλλαγή και επαναφορά του πράσινου ανατέλλοντος ηλίου του γνωστού ιστορικού συμβόλου του Πασόκ. Σε ό,τι αφορά το παλιό Πασόκ, βλέπουμε ότι ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του 2019 υπάρχει μια σφραγίδα με το γνωστό ήλιο, σε αυτές του 2023 παρατηρούμε ότι ο ήλιο έχει αντικατασταθεί από μια σφραγίδα που πιο πολύ μοιάζει με ελεύθερο επαγγελματία. Εν τούτης, ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής φιλοξενούνται στην ίδια ιστοσελίδα πασόκ.gr ενώ ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης, το προσφωνεί και το ΠΑΣΟΚ. Το πώ θα μοιράζονται τα χρήματα των κρατικών επιχορηγήσεων ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής καθορίζεται από ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους πολιτικούς φορείς που συνιστούν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα αλλαγής. Σε ένα φεκ τη 26 Φεβρουαρίου 2024 για την κατανομή τη κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα, βλέπουμε ότι η παράγραφο 8 αναφέρεται σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό των κομμάτων που απαρτίζουν το κίνημα αλλαγή. Προσοχή, όχι πασόκ κίνημα αλλαγή, κίνημα αλλαγή και το αναγράφεται στο φεκ. Η κατά κάποιο τρόπο εταίροι στο κίνημα αλλαγή είναι το Πασόκ, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, η Ανανεωτική Αριστερά, το Προοδευτικό Κέντρο, ΕΔΕΜ και κινήσει πολιτών. Όλοι αυτοί λοιπόν συμφώνησαν ότι σε συνολική χρηματοδότηση ύψους 1.495.000 ευρώ, ότι το 75% θα πήγαινε στο κίνημα Αλλαγής και το 25% στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Δείτε τώρα με τα ποσοστά αυτά επί των κρατικών επιχορηγήσεων πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά σε ΠΑΣΟΚ και ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα, από το 2018 έως το 2023 το παλιό Πασόκ είχε συνολικά έσοδα 4.931.000 ευρώ και έξοδα 228 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα τραπεζικά δάνεια έχουν φτάσει στα 445 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, το Κινάλ από το 2019 έως το 2023 είχε έσοδα 11 εκατομμύρια 100.000 ευρώ, έξοδα 8 εκατομμύρια 610.000 ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Επίσης, από το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης, το Πασόκ Κινάλ έλαβε το 2023 2.968.000 ευρώ, ενώ από την αρχή της λειτουργίας του έως σήμερα παρουσιάζει πλεόνασμα 3.384.000 ευρώ. Από την άλλη, στη λογική του 25%, το παλιό Πασόκ έλαβε πέρσι 968.000 ευρώ από την κρατική χρηματοδότηση, με τα ελλείμματά του να ξεπερνούν πλέον τα 295 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ξεκάθαρο ότι όπως και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και αν το παλιό Πασόκ εισέπρατε το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης, πάλι αυτό δεν θα έφτανε για να καλυφθούν τα υπέρογκα χρέη προς τις τράπεζες. Από την άλλη πλευρά όμως τίθεται ένα ηθικό ζήτημα για τους έξι υποψηφίους προέδρους του Πασόκ Κινάλ. Την ώρα που τράπεζε παίρνουν τα σπίτια πολιτών, το παλιό του κόμμα όχι μόνο δεν ξεπληρώνει τα χρέη του, αλλά διοχετεύει πλέον και τα 3 τέταρτα των εσόδων στο κίνημα αλλαγή, όπως αυτό αναγράφεται στο FEC, στο οποίο χαρίζει και το brand name Πασόκ με τον πράσινο ήλιο. Αν αυτά συνέβαιναν σε μια εταιρεία, είναι προφανές ότι θα γύρονταν και νομικά ζητήματα από τι αρμόδιε αρχέ. Άλλωστε, ακόμη και αμοιβέ προσωπικού δείχνουν ότι το παλιό Πασόκ είναι αυτό που συντηρεί το μεγαλύτερο αριθμό των κομματικών υπαλλήλων. Και αφού μιλήσαμε για τα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, ας δούμε τι γίνεται και στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό όπως προκύπτει και από τον ισολογισμό του για το 2023, καθώς ένα δάνειο που είχε ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το Μάρτιο του 2024 εξοφλήθηκε πλήρως τον Απρίλιο του 2020. Από τον ισολογισμό του 2023 προκύπτει επίσης ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ισοσκελισμένα έσοδα με έξοδα στα 14,6 εκατομμύρια ευρώ και πλεόνασμα 2,4 εκατομμύριων ευρώ. Επιτσίπρα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στα οικονομικά του ήταν ένα πολύ συμμαζεμένο μαγαζί. Πράγματι όμως μετά τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023 μαζί με τα ποσοστά του κόμματος μειώθηκε και η κρατική επιχορήγηση. Το πώ όμω ο έκδοτο πλέον ο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίο αυτό συστήθηκε και ω γκουρού των οικονομικών, κατόρθωσε να φέρει στο χείλος του γκρεμού την αυγή και το κόκκινο, καθώς και να δεσμευθούν προημερών οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κόμματο για χρέο σε προμηθευτή, είναι πραγματικά πορεία άξιων. Για περισσότερα ρεπορτάζ και ειδήσει από το freedomofpress.gr, γραφτείτε στο κανάλι μα στο YouTube και ακολουθήστε μα στα social media.